Βρεθήκαμε όλοι εδώ, φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες, για να κάνουμε το άνοιγμα του μηδέν για άλλη μια χρονιά στην πόλη. Φέτος έχουμε πολλούς καλεσμένους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί αρχίζουν συνεργασίες από το παρελθόν να δένουν με την ομάδα. Οπότε να κάνω μια μικρή παρουσίαση, γιατί δίπλα μας έχουμε τον Νίκο τον Μποδιά, από την αρχή, ο οποίος είναι παλιός συνεργάτης, σταθερός συνεργάτης και για πρώτη χρονιά φέτος επιμελείται μία από τις ενότητες του φεστιβάλ. Ο Σταύρος ο Καπέτης είναι από την αρχή, τεχνική υποστήριξη για τα πάντα και η Γιούλα η Παπαδοπούλου και εγώ, η Μαργαρίτα Σταυράκη, διοργανώτριες και επιμελήτριες του φεστιβάλ. Συνεχίζω να λέω φεστιβάλ, ενώ θέλουμε να σταματήσει να είναι φεστιβάλ, να είναι κάτι άλλο, θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Εμείς ξεκινήσαμε το φεστιβάλ το 2005 και το κάλεσμά μας ήταν σε καλλιτέχνες παγκοσμίως, υπήρχε το email τότε, μια χαρά, αλλά μας στέλνανε κασετούλες, VHS, mini DV και το DVD δισκάκι, το οποίο είχε το αυτοκόλλητο επάνω, το χάρτινο αυτοκόλλητο. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, με την εμφάνιση του YouTube, του MySpace, αργότερα του Facebook, αρχίζουν να αναπτύσσονται πέραν από τις πολλαπλές δυνατότητες των καλλιτεχνών να παράγουν έργο, αρχίζουν να αναπτύσσονται δίκτυα, τα οποία δίκτυα δεν είναι μόνο τοπικά, είναι πλέον διεθνή. Και εκεί αρχίζει το μηδέν, στην ουσία, και να ανακαλύπτει όλο και περισσότερους καλλιτέχνες, αλλά και να δικτυώνεται με οργανισμούς, θεσμούς, φεστιβάλ από άλλες χώρες, όχι στα στενά τοπικά όρια της Ευρώπης, παγκοσμίως, με όλα μέσα, από Μπαγκλαντές μέχρι Νέα Υόρκη ή Αγία Πετρούπολη. Και διευρύνει και τη φόρμα και τις θεματικές και αρχίζουμε πλέον να χτίζουμε μια καινούρια πραγματικότητα. Στην ουσία έχουμε συνεργαστεί με τα περισσότερα από τα φεστιβάλ στην Ευρώπη και με αρκετές ομάδες αλλά και δίκτυα. Ας πούμε το Cologne Off είναι ένα κινητό φεστιβάλ, έχει σαν έδρα τη Γερμανία αλλά και συγκεκριμένα την Πολωνία, αλλά δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και μέσα από τη συνεργασία μας με αυτό το δίκτυο, για παράδειγμα, έχουμε κάνει έμεσα συνεργασίες με Ινδία κτλ. Και αυτό είναι και το ωραίο με τα δίκτυα, ότι ο ένας στην ουσία προωθεί ταυτόχρονα και τη δουλειά του άλλου. Άλλα φεστιβάλ, στην Πορτογαλία το Φόνλαντ είναι ένα φεστιβάλ που συνεργαζόμαστε κάθε χρόνο, με το Oslo Screen Festival είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία, με κάποια φεστιβάλ από τη Ρωσία όπως το Now and After και το Silent. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η έρευνα. Δηλαδή, το ότι γίνεται αυτό το φεστιβάλ με αυτή τη μορφή που είχε μέχρι τώρα και που τώρα αρχίζουμε να την αλλάζουμε λίγο για να την κάνουμε και λίγο πιο θεωρητική ίσως, μας έχει δώσει και ένα πολύ μεγάλο αρχείο, μια τεράστια συλλογή από έργα τέχνης, βιντεοτέχνης από όλο τον πλανήτη, και την ευκαιρία να παρακολουθούμε από κοντά και την εξέλιξη βιντεοκαλλιτεχνών από τα πρώτα τους ήδη βήματα. Θέλουμε λίγο να φύγει αυτό το φεστιβαλικό κομμάτι από πάνω μας. Όχι γιατί δεν μας αρέσουν τα φεστιβάλ, και φεστιβάλ ήμασταν τόσα χρόνια, αλλά γιατί νομίζουμε ότι αυτό το τριήμερο είναι λίγο δεσμευτικό, που κάναμε μέχρι τώρα, είναι λίγο δεσμευτικό, ενώ ένα πιο απλωμένο μέσα στη χρονιά πρόγραμμα θα μας βοηθούσε περισσότερο να επικοινωνήσουμε καλύτερα και χωρίς να φορτώνουμε το θεατή απότομα, ας πούμε, με 200, 300 ή 400 έργα. Πρωινές προβολές που είναι στο Στέκι και που την Πέμπτη είναι 11 με 2. Εκεί θα παρουσιαστούν την πρώτη μέρα τρεις ενότητες και μετά το βράδυ στις 8 η ώρα, 8 με 10 περίπου, δύο ενότητες στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας.
Στις 10.30 περίπου μεταφερόμαστε στο άλλο, στο Παπαγιάκα, όπου η συγκεκριμένη ενότητα που θα παιχτεί έχει και λίγο πιο στυλ πάρτι, είναι animation και μουσικά βίντεο. Την έχει επιμεληθεί ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος, τον έχουμε εδώ. Την Παρασκευή στο καλλιτεχνικό στέκ είναι 11.30, λίγο διαφοροποιημένο μία ώρα παραπάνω, δηλαδή σε σχέση με την Πέμπτη. 4 ενότητες και εκεί θα φιλοξενηθεί και η ενότητα της νέας κινηματογραφικής λέσχης Καλαμάτας. Την έχει επιμεληθεί ο Βασίλης Παπαρισταθείου για την εκ μέρους της λέσχης και έχει τίτλο «Όταν ήμασταν παιδιά». Περιλαμβάνει 4 ταινίες μικρού ή μία μεσαίου μήκους μάλλον. Περίπου μία ώρα είναι η διάρκειά της. Και όπως λέει και ο Βασίλης, ψάχνουμε μια επιστροφή στην αθωότητα. Μέσα όμως από ταινιάκια που έχουν επιλεγεί με κριτήριο μια ιστορική αναδρομή, δηλαδή το καθένα ανήκει σε μια διαφορετική δεκαετία, που να συνδέει και λίγο την πρωτοπορία στον κινηματογράφο με τη βιντεοτέχνη. Το βράδυ στο καφέ είναι άλλες 2 ενότητες, που τη μία από τις 2 την έχει επιμεληθεί ο Νίκος Φωδιάς, οπότε να μας μιλήσει και ο Νίκος Φωδιάς λίγο, μιας που έχουμε εδώ. Είναι 10 βίντεο και η διάρκεια της είναι περίπου 60 λεπτά. Και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ δεν έχει σχέση με την ενότητά μου, αλλά το πόσο χαρούμενος είμαι που συνεργαζόμαστε ξανά και βρίσκομαι στην Καλαμάτα, το πόσο σημαντική δουλειά έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό το κατάλαβα παίρνοντας το υλικό που έπρεπε να δω, τα βίντεο που έπρεπε να δω για να διαλέξω αυτά τα 10 βίντεο, γιατί ήταν όλα πολύ καλής ποιότητας και βίντεο τα οποία ήταν από όλο τον κόσμο, από τη Λατινική Αμερική μέχρι τη Ρωσία.